Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Τις προηγούμενες ημέρες, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας πραγματοποίησε συναντήσεις με τους δημάρχους Φλόρινας και Αμιντέου. Πάμε να δούμε το θέμα, αλλά και ποια είναι τα καυτά ζητήματα που αφορούν τους αστυνομικούς. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον κύριο Αθανάσιο Τάντση, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας. Κύριε Τάντση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του West. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε λίγο. Είχατε συναντήσεις με τον κύριο Γιαννάκη, παρουσία δική σας, του Προέδρου του Γιάννη του Μωρατίδη, αλλά και συναδέλφων που βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και με τον Δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Γιάννη Λιάση. Καταρχήν, να δούμε ποιοι οι λόγοι της συνάντησης και με τον κύριο Γιαννάκη και με τον κύριο Λιάση και ποια είναι τα θέματα που συζητήσατε, κύριε Τάντση. Πολύ σωστά, όντως, όπως είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συναντηθήκαμε με τους κύριους δημάρχους και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τάσκα. Το πρόβλημα, το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που απασχολεί τους αστυνομικούς, είναι οι εξαναγκαστικές αποσπάσεις που πραγματοποιούνται χωρίς τη θέληση του προσωπικού της αστυνομίας, της Φλόρινας εδώ πέρα, του δικού μας του προσωπικού. Ζητάνε κάθε μήνα να φεύγουν από το ήδη μειωμένο προσωπικό της ΔΕΛΤΑ ΑΛΦΑ Φλόρινας 15 άτομα για Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ενισχύουμε και τη Θεσσαλονίκη και διάφορες άλλες υπηρεσίες των νησιών για το μεταναστευτικό αλλά και για την τουριστική περίοδο. Και με αυτό τι συνεπάγεται τώρα, να πούμε ότι υπάρχει μια αναποτελεσματικότητα των ήδη προστελεχωμένων υπηρεσιών σας μετά. Γιατί άμα φεύγουν τόσα άτομα, πώς θα λειτουργήσει ένας νομός ο οποίος έχει σύνορα, κύριε Τάντση? Ακριβώς. Γι' αυτό το σκοπό κιόλας αποφασίσαμε να συναντηθούμε με τους τοπικούς άρχοντες. Ξεκινήσαμε. Έχουμε προγραμματίσει κάποια άλλα ραντεβού με τον Δήμαρχο των Πρεσπών και με τον βουλευτή, τον κύριο Παπασωτηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το θέμα της αστυνόμευσης δεν είναι θέμα μόνο του προσωπικού της αστυνομίας. Είναι θέμα όλης της κοινωνίας και οι τοπικοί άρχοντες πρέπει και αυτοί να λάβουν γνώση ότι το να μην έχουμε αστυνόμευση στην περιοχή μας, το αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη, δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, πόσοι αστυνομικοί εργάζονται, βρίσκονται στα αστυνομικά τμήματα της Φλόρινας και του Αμιντέου και των Πρεσπών και πού υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις λόγω των αποσπάσεων? Ναι, βλέπουμε ότι όντως ζητάει το Υπουργείο, ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη πολλές φορές, ότι πρέπει να ενισχύσουμε και την Αθήνα και Θεσσαλονίκη όμως. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα. Πώς θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Και πρέπει να πάρετε και κάποια στιγμή απαντήσει και από την ηγεσία, ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν είναι δυνατόν τώρα να είναι η αστυνόμευση μόνο θέμα Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο πολίτης στις πρέσπες. Αυτή τη στιγμή στις πρέσπες δεν έχουμε περιπολικό. Βγαίνει μεικτή περιπολία ενός περιπολικού στην περιοχή του Αμιντέου και στην περιοχή της Φλόρινας. Η κατάσταση είναι πλέον τραγική. Φανταστείτε τώρα σε μια περιοχή όπως είναι ολόκληρος ο νομός να βγάζουμε δύο περιπολικά. Εμείς θα συνεχίσουμε τις συναντήσεις με τους τοπικούς άρχοντες. Έχουμε καταθέσει ήδη και προτάσεις προς το Αρχηγείο και το Υπουργείο μας. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το θέμα της Αθήνας, έχουμε εμείς από Φλόρινα ενισχύουμε την Αθήνα και έχουμε από την Πάτρα και από τη Λακωνία να ενισχύουμε τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι, νομίζω, τραγικό. Το Αρχηγείο μας έχει χωρίσει την διαχείριση της αστυνομίας στην Βόρεια Ελλάδα και στην Νότια Ελλάδα. Είναι δύο επιθεωρητές. Εμείς προτείναμε ότι οι υπηρεσίες που ανήκουν στον επιθεωρητή του Βορείου Ελλάδος να ενισχύουν τη Θεσσαλονίκη και οι υπηρεσίες που ανήκουν στον επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος να ενισχύουν την Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν τώρα, ειλικρινά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αστυνομικούς από την Πάτρα και από την Καλαμάτα στη Θεσσαλονίκη και από τη Φλόρινα, την Κοζάνη, την Καστοριά και τα Γρεβενά στην Αθήνα. Αυτό πέρα από το ότι δημιουργεί πρόβλημα υπηρεσιακό, γιατί φεύγουν και από τις υπηρεσίες που είναι υπεστολεχωμένες ήδη, δημιουργεί πρόβλημα και στον οικογενειακό προβληματισμό. Είναι αυτή τη στιγμή τα σχολεία ανοιχτά. Όλοι έχουν παιδιά οι συνάδελφοι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ξεκληρίσουμε τις οικογένειες. Απ' τη μία, η κυβέρνηση στηρίζει την οικογένεια, δίνει κίνητρα για να γίνουν οι οικογένειες να μεγαλώσουν, και απ' την άλλη, να τους χωρίζουμε. Έχετε πάρει, δηλαδή, σίγουρα περιμένετε να μιλήσετε και με τον βουλευτή τις επόμενες μέρες, γιατί εκπροσωπεί την κυβέρνηση και μήπως πάρετε απαντήσεις. Η συνδικαλιστική οργάνωσή σας, η ΠΟΑΣΥ, τι λέει? Τι λέει το μεγάλο, το ανώτερο όργανο? Για μια ένωση αστυνομικών υπαλλήλων όπως είναι η Φλόρινα, είναι μια κριτική περιοχή. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Αν συμβεί ένα γεγονός, τώρα παράδειγμα στις πρέσπες, μου λέτε δεν υπάρχει περιπολικό. Υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Γερμανό. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί πέρα, αν συμβεί κάτι? Τα τμήματα πλέον. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, τα αφήνουμε να γίνει. Ακριβώς όπως το είπατε. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, αν γίνει κάτι στις πρέσπες,
δεν υπάρχει περιπολικό. Δεν θα μπορεί να βγει να βοηθήσει τον πολίτη. Και μιλάμε τώρα για μια περιοχή που έχουμε και δύο τελωνία. Η Φλόρινα έχει σύνορα και με την Αλβανία και με την Βόρεια Μακεδονία. Είναι πολύ σημαντικές οι καταγγελίες αυτές που κάνετε. Γιατί εντάξει, ο κόσμος που το ακούει αυτή τη στιγμή λέει: Πού βρισκόμαστε, ναι, το 2024 μην έχουμε περιπολικά. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς. 2024 και περιπολικά να είχαμε, δεν έχουμε προσωπικό για να τα επαδρώσουμε. Συν το ότι το ηλικιακό κομμάτι πλέον στην περιοχή μας, οι συνάδελφοι, το 60% των συναδέλφων είναι από 50 και πάνω. Φέτος αποστρατεύονται τέλος του έτους 20 άτομα. Και ρωτήθηκαν άλλοι 80. Αυτοί οι άνθρωποι ενδυνάμει είναι συνταξιούχοι, αύριο μπορεί να φύγουν. Ποιος θα καλύψει τα κενά τους? Θα μείνετε με λιγότερο. Θα μας στείλουν από την Αθήνα μετά να μας ενισχύσουν. Όταν είχαμε εμείς το μεταναστευτικό πρόβλημα εδώ στην Φλόρινα το 90, ερχόντουσαν από τη Θεσσαλονίκη, από την Κοζάνη, από την Έδεσα, από όμορες υπηρεσίες για να μας ενισχύσουν. Δεν έρχονται κανείς από την Αθήνα. Η διαχείριση, θεωρώ, της απόσπασης στο κομμάτι βόρεια και νότια νομίζω θα λύσει κάποια προβλήματα. Ναι. Και θα βοηθήσει την ήδη κατάσταση δύσκολη. Και επίσης αξίζει να αναφερθεί το ότι οι συνάδελφοι, πέρα από το ότι εξαναγκάζονται να πάνε στην Αθήνα, πάνε και με το ευτελές ποσό των 45 ευρώ για τη διανυκτέρευσή τους. Αν υπάρχει κάποιος στην κυβέρνηση που μπορεί να μας δείξει ένα σπίτι, να μας ενημερώσει που υπάρχει με 45 ευρώ την ημέρα, πολύ ευχαρίστως να πάμε εμείς συνάδελφοι να υπηρετήσουμε. Οι δήμαρχοι, τι σας είπανε, και ο κύριος Γιαννάκης και ο κύριος Λιάσης, πώς μπορούν να παρέμβουν και τουλάχιστον έστω στην ηγεσία ή πολιτικά ώστε να σταματήσει κάτι τέτοιο, γιατί αποδυναμώνονται και οι περιοχές. Και το Αμίντιο είναι και μια μεγάλη περιοχή, κύριε Τάντσι, παράδειγμα. Έχει αποστάσεις, έχει πολλούς οικισμούς, όπως και η Φλόρινα. Τι σας είπαν οι δήμαρχοι? Ακριβώς. Οι δήμαρχοι μας είπαν ότι ήδη έχουν δεχθεί παράπονα για την ελλιπή αστυνόμευση. Θεώρησαν δίκαια τα αιτήματά μας. Είναι στο πλάι μας. Mm-hmm. Ειδικά στο Αμίντιο μας ανέφερε ο κύριος Λιάσης ότι τον έχουν οχλήσει πάρα πολλές φορές κάτοικοι σε απογκρυμμένα χωριά, δεν έχουν δει περιπολικό εδώ και καιρό. Μάλιστα. Είναι αναμενόμενο. Από εμάς είναι αναμενόμενο. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Θεωρώ ότι θα στηρίξουν εμείς αυτή τη στιγμή μαζί με τους τοπικούς άρχοντες. Θέλουμε, αν είναι αυτό δυνατό, να συναντηθούμε με τον κύριο Υπουργό, να τα θέσουμε και διαζώσεις όλα αυτά τα προβλήματα, να πάρουμε επιτέλους απαντήσεις και όχι υποσχέσεις από τους αρμόδιους που είναι για αυτές τις αποσπάσεις. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι δίκαιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει όσον αφορά για τον συγχρονισμό των αποσπάσεων. Mm-hmm. Αυτό που είναι δύσκολο, θεωρώ, είναι όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι των αποσπάσεων, το οποίο από ό,τι σήμερα νομίζω ψηφίζεται κιόλας, πέρασε από την Επιτροπή να παραμείνει το ποσό των 45 ευρώ. Το ποσό των 45 ευρώ, το οποίο η αυτή κυβέρνηση, πρώτη-πρώτου, το έκανε 104. Αυτό το ποσό ήταν για την διανυκτέρευση των αστυνομικών που αποσπώνται. Και ήταν από το 15 ίσχυε στον λοιπόν δημόσιο τομέα. Σε εμάς θεσμοθετήθηκε από 1η-1η-24. Και τον Μάιο από 104 πήγε στα 30 ευρώ και μετά το κάνανε και 45 ευρώ. Και το άσχημο είναι ότι το έχουν κάνει σε αστυνομικούς δύο ταχυτήτων. Όσοι υπηρετούν, αποσπούνται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη μόνο 45 ευρώ. Αν πάει κάποιος στα νησιά, στον Εύρο, στη Κόρινθο ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί υπηρεσία ενίσχυση, το ποσό είναι διαφορετικό. Είναι στα 104 και στα 80 αντίστοιχα. Μάλιστα, και αυτό δεν βοηθάει τη διαβίωση ενός αστυνομικού, γιατί έχει οικογένεια και πάει σε κάποια άλλη περιοχή και το κόστος αυξάνεται. Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι το ποσό, ναι, μέσα στο δικαιολογεί υπηρεσία από το 45 ευρώ, αλλά δεν σου δίνει ολόκληρο, σου δίνει μια προκαταβολή. Και εσύ ως αστυνομικός από το πενιχρό μισθό σου, πετσοκομμένος ήδη, θα πας με μια προκαταβολή που δεν φτάνει ούτε για να καλύψει τα έξοδα διαμονής, ούτε τα έξοδα σύντησης. Και θα αναγκαστείς από τον οικονομικό προϋπολογισμό σου να στηρίξεις από την οικογένειά σου κάποια πράγματα για να μπορέσεις να τα επεξέλθεις στην Αθήνα. Βλέπετε το επόμενο διάστημα να βρεθεί κάποια λύση? Θεωρείτε ότι κάτι μπορεί να βρεθεί στον ορίζοντα ή θα υπάρχουν ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις? Στο οικονομικό κομμάτι θεωρώ πως όχι. Δεν θέλω να τρέφω αυταπάτες. Άλλωστε και στο υπηρεσιακό το κομμάτι θα πάμε προς το δυσκολότερο εδώ στη Φλόρινα, γιατί τα δύο τελωνία μας από τον Νοέμβριο, από τον άλλο μήνα, αλλάζει το σύστημα εισόδου-εξόδου. Κατά την είσοδο ή την έξοδο, ένας πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να φωτογραφίζεται και να δακτυλοσκοπείται στο σημείο εισόδου της χώρας. Άρα αυτό χρειάζεται επιπλέον προσωπικό. Αυτή τη στιγμή, αν καταλάβετε τη διαφορά, ένας πολίτης που θέλει να περάσει από την Αλβανία, ο έλεγχος διαβατηρίου είναι περίπου στα 30 δευτερόλεπτα. Με το νέο σύστημα δεκαπλασιάζεται. Θα πάει περίπου στα 4 λεπτά με ιδανικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος. Mm-hmm. Να μην κολλάνε τα αποτυπώματα, να είναι η φωτογραφία καθαρή, να μπορεί να περάσει το σύστημα και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται.
και με τις, έτσι, τις έρευνες που έκαναν οι συνάδελφοι, χρειάζεται περίπου 7 άτομα να βάρδια για την είσοδο και την έξοδο, ενώ αυτή τη στιγμή υπηρετούν 2 ή 3. Μάλιστα. Και αν σε αυτούς πού θα βρούμε εμείς 7 όταν ήδη μας παίρνουν. Και έχουμε και στα πλάνα, έχει εγκριθεί να γίνει και νέος μεθοριακός σταθμός στις Πρέσπες. Ναι, στο λαιμό Πρεσπών το επόμενο διάστημα. Μπορεί σε ένα-δύο χρόνια να είναι έτοιμος. Ακριβώς. Και εκεί θα χρειαστεί προσωπικό. Πού θα το βρούμε. Από τις Πανελλήνιες όσοι βγαίνουν, οι αστυνομικοί, οι νέοι συνάδελφοι, πηγαίνουν όλοι στην Αθήνα. Και για να μπορέσουν να έρθουν στη Φλόρινα τώρα με το σύστημα των μεταθέσεων που δεν, πλέον δεν έρχονται στις περιοχές τους, χρειάζονται 10-15 χρόνια. Μάλιστα. Αυτοί θα έρθουν εδώ συνταξιούχοι σε εισαγωγικά. Για τελευταία χρόνια έχουμε προσωπικό νέο που έχει δει στη Φλόρινα ή δεν υπάρχει. Όχι. Μάλιστα. Φέτος μηδέν. Φέτος μηδέν και όπως πάει από τη στιγμή που βλέπουμε ότι δεν μας στέλνει, μας παίρνει κιόλας άτομα, πιθανολογούμε ότι και τις επόμενες χρονιές πάλι θα είναι κουλούρια στις μεταθέσεις. Μάλιστα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Για να δούμε. Τώρα και άλλα ζητήματα που αφορούν τους αστυνομικούς υπαλλήλους που θέσατε στους αυτοδιοικητικούς και θα θέσετε και στον βουλευτή όταν βρεθείτε. Τι άλλα ζητήματα σας αφορούν, κύριε Τάντση? Πέρα από τα υπηρεσιακά, όπως τα είπαμε, είναι και το θέμα της παραμεθωρίου. Εδώ εμείς μόνο οι αστυνομικοί δεν το δικαιούμαστε το επίδομα παραμεθωρίου. Το θέσαμε. Όσον αφορά οι δήμαρχοι, μας είπαν ότι θα βοηθήσουν από τη μεριά τους για κάποιες συναντήσεις προκειμένου να το εκθέσουμε στους κατάλληλους που μπορούν να πάρουν την απόφαση για να εγκριθεί και σε εμάς. Θα το πούμε και στον κύριο βουλευτή. Θεωρούμε ότι είναι πλάι μας όλοι. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε κάτι. Ασφαλής αστυνομικός σημαίνει ασφαλής πολίτης. Ανασφαλής αστυνομικός είναι ανασφαλής και ο πολίτης. Αν εγώ δεν είμαι κατοχυρωμένος ως αστυνομικός, δεν θα μπορέσω να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Είναι πολλά τα ζητήματα που αφορούν. Προσπαθούμε λίγα-λίγα, σιγά-σιγά να λύσουμε κάποια. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, δεν σταματάμε. Ίσως εντυθούν να έχουμε και πιο έντονες κάποιες δράσεις, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία βέβαια πάντα. Θα δείξει, θα δείξει. Κρατάμε μικρό καλάθι όμως. Θα προσπαθήσουμε όμως. Ωραία. Ελπίζουμε να βρεθούν λύσεις στα ζητήματα τα οποία θέσετε, γιατί είναι πολύ σημαντικά να υπάρχουν λήψεις, να μην υπάρχουν περιπολικά και να μην νιώθει ασφαλής ο πολίτης σήμερα. Και στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στη Φλόρινα ειδικά, κύριε Γενική Γραμματέα. Ακριβώς, ακριβώς όπως το είπατε, Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα. Η ασφάλεια είναι για όλους τους πολίτες. Μάλιστα. Και εδώ είμαστε ακριτική περιοχή. Χρειαζόμαστε την ασφάλεια λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους, μπορώ να πω. Ωραία, σας ακούνε οι αυτοδιοικητικοί, σας ακούνε οι βουλευτές. Ας βοηθήσουν να βρεθούν λύσεις στα καυτά ζητήματα που αφορούν την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σας ευχαριστώ δερμά για την παρουσία σας εδώ. Θα είμαστε και το επόμενο διάστημα, ό,τι χρειαστείτε, να αναδείξουμε τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.